σε αυτό το γραφείο και δώσαμε κάποιες υποσχέσεις. Και αυτές οι υποσχέσεις πλέον γίνονται δυνατές βήμα-βήμα. Έχουμε δρόμο προς τα μέσα. Νομίζω ότι αυτό εδώ η σημερινή υπογραφή είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Και εγώ πρέπει να ευχαριστήσω την Ελλάδα. Πρέπει να ευχαριστούμε και αυτό είναι το πρώτο-τελευταία υπογραφή. Η βασική υπογραφή και η ουσιαστική με να δούμε στο γήπεδο μας είναι η υπογραφή που θα κάνει περιφέρεια με τον Ελλάδα. Αυτό μας εθνίζει. Γιατί αυτό σήμερα που υπογράφεται είναι ένα έργο του δημοσίου. Περιφέρεια φτιάχνει ένα δρόμο. Δεν έχει σχέση. Έχει μια σχέση με το γήπεδο, αλλά το ουσιαστικό για μας θα είναι η υπογραφή της περιφέρειας με τον Ελαστέχνη. Εμείς έχουμε τελειώσει, περιμένουμε την περιφέρεια για να μπούμε στο γήπεδο να τελειώσει το γήπεδο. Κύριε Πρόεδρε, δείξαμε ότι σε λίγους μήνες ότι έχουμε υποσχεθεί το πράτο. Υποσχόμαστε λοιπόν ότι θα υπάρξει και αυτή η υπογραφή με τον Ελαστέχνη και νομίζω μέχρι τότε, να πούμε μέχρι, κύριε Πρόεδρε, μια ημερομηνία. Θα είμαστε δυνατοί. Η ημερομηνία θα την πει και βεβαίως η υπηρεσία μας. Οφείλω να σας πω όμως, επειδή είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση και εσείς και εμείς ελέγχαμε όλες τις διαδικασίες και είχαμε πει ότι αυτή η υπογραφή θα μπει μάλλον μετά τις γιορτές, χαίρομαι που καταφέραμε να γίνεται 20 μέρες περίπου πριν τις προδιαγεγραμμένες μας προγραμματικές δηλώσεις. Και το ίδιο θα κάνουμε και για οποιασδήποτε άλλες ενέργειες. Ό,τι λέμε θα προσπαθούμε να το κάνουμε πιο νωρίς. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν οι υπογραφές στο τυπικό μέρος. Πιστεύω ότι θα κάνετε και εσείς ό,τι είναι καλύτερο, γιατί πέραν από τη δουλειά τη δική μας, η δική σας δουλειά θα σχετίζεται, πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος, είναι ένα δημόσιο έργο, αλλά ένα δημόσιο έργο το οποίο θα δημιουργήσει τη ροή των φυλάτων χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στην πόλη. Απέναντια στην πόλη, πιστεύω απολύτως και το είχαμε πει και από τον κύριο Πρόεδρε, θα αποκτήσει μια υπεραξία τεράστια μέσα από την Αγία Σοφιά και προφανώς μέσα από το κήπεδο της ΑΕΚ. Καλή μας δύναμη, προχωράμε και είμαστε εδώ έστικα. Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική γιατί η ανάδοχος εταιρεία της οποίας ηγείται ο κύριος Κούτρας, πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι ο κύριος Κούτρας είναι ίσως ο πιο έμπειρος άνθρωπος στα δημόσια έργα στην Ελλάδα. Μπορεί από το 2014 μέχρι σήμερα να πέρασαν 5 χρόνια και αν κοιτάξουμε πίσω το ημερολόγιο που δεν είναι της παρούσης υπήρχαν διάφοροι λόγοι, αλλά με την υπογειοποίηση που κάνει η περιφέρεια πρώτον κάνει ένα τεράστιο δώρο μετά από 50 χρόνια στους δημότες της Νέας Φιλαδέλφειας. Δεύτερον, δημιουργεί 8 στρέμματα έξτρα δημοσίου χώρου, επεκτείνει δηλαδή την πλατεία και θα σταματήσει αυτά που θυμόμαστε παλιά να εμπλέκονται αυτοκίνητα με ανθρώπους και κίνδυνο όταν τέλειωνε το γήπεδο. Άρα το έργο αυτό της περιφέρειας που είναι από τα πιο, μπορεί να είναι μικρό σε μέγεθος αλλά από τα πιο σημαντικά για το δημόσιο χώρο και την ανάπλαση του δημοσίου χώρου. Και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που αθλητικό σωματείο με δικά του έξοδα χρηματοδοτεί μελέτες που τις δωρίζει στο δημόσιο, το οποίο φυσικά απορροφά κονδύλια ευρωπαϊκά και άλλα, για να κάνει μια τόσο σοβαρή παρέμβαση. Θεωρώ ότι αυτά έπρεπε να υποθούν γιατί αξίζουν συγχαρητήρια και στην περιφέρεια και τις υπηρεσίες της που μόχθησαν για να το κάνουν αυτό, αλλά και στο ερασιτεχνικό σωματείο που είναι η ιστορία. Θα πω ότι εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πριν λίγες εβδομάδες είχαμε συναντηθεί εδώ, είχαμε δώσει μια υπόσχεση και αυτή την υπόσχεση στο πρώτο της μέρος την τηρήσαμε στους καλύτερους δυνατούς όρους αφού υπογράφουμε
20-25 μέρες πριν το δικό μας πρωτοδιάγραμμα. Τώρα βάζουμε το μεγάλο στοίχημα, καταλαβαίνω την αγωνία του Πρόεδρου, καταλαβαίνω την αγωνία των φιλάθρων της μεγάλης ομάδος της ΑΕΚ. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ να λέμε αυτό που πρέπει να πούμε και να κάνουμε αυτό που ακόμα περισσότερο θα είναι επενδυτικό από αυτό που θα έχουμε πει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Thank you.